Μπορεί αυτές να είναι σαν τηγανητές, αλλά αυτό είναι. Εντάξει. Αλλού. Καλημέρα. Το κοτόπουλο σε άλλη διάσταση. Εβδομάδα. Και από μένα το κοτόπουλο σε άλλη διάσταση. Κρατερός το είπε. Σήμερα θα φτιάξουμε μια συνταγή η οποία ήθελα να κάνω πάρα πολύ καιρό. Μπουτάκια κοτόπουλου τα οποία θα τα ψήσουμε είτε τηγανητά είτε στο φούρνο για πιο υγιεινή προσέγγιση και καπατάτες οι οποίες μοιάζουν σαν τηγανητές αλλά είναι στο φούρνο. Συγνώμη. Είναι χωρίς τύψεις όλο αυτό το φαγητό. Αυτή η πατάτα που κρατάω, αυτό το τσιπ. Θα φάω κι εγώ. Δεν είναι τηγανητό. Έχετε αρχίσει. Αυτό που κάνει που είναι τόσο τραγανό. Δεν είναι. Δεν είναι συγγνώμη, το κουνάω συνέχεια εδώ. Δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Πώς γίνεται. Είναι ζημιά αυτή. Καλά, να δείτε το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο, κοίτα πόσο τραγανό είναι απ' έξω. Δηλαδή. Μαγική συνταγή, με τα μαχαρικά του μέσα. Είναι αμερικάνικη συνταγή, το έφτιαχνε η μητέρα μου αυτό. Και νομίζω ότι όλα τα παιδιά λατρεύουν αυτή τη συνταγή. Παιδί μου, τι σχέση έχει με εμάς με τη μαγειρική, με την μαγειρική. Έχω γεννηθεί στην Αμερική, η μητέρα μου έμενε πολλά χρόνια στην Αμερική. Δεν έχει γεννηθεί εκεί, αλλά εγώ έχω γεννηθεί όπως έχω μπει στην Αμερική. Δεν το θυμόμουν αυτό. Όχι. Αλήθεια. Παιδιά, τι εκπλήξεις είναι αυτές. Δηλαδή έχεις αμερικάνικη υπηκότητα, με λίγα λόγια. Ναι, έχω διαβατήριο. Σταμάτα! Πώς φάνηκε αυτό, κρατέρε. Πάμε να δούμε την κάρτα. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, χρειάζεται λίγο μαρινάρισμα, αλλά το αποτέλεσμα είναι επικό. Έχουμε και λέμε. Είναι επικό. Μπουτάκια κοτόπουλου με πατάτες σαν τηγανητές. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 8 περίπου κοπανάκια κοτόπουλου. Κοπανάκι είναι μόνο το κάτω, το μπουτάκι δηλαδή. Όχι το πίσω μέρος, θα το δούμε. 3 φλιτζάνια γάλα. Θέλουμε τώρα 3 κουταλιές της σούφας ξύδι. Και πάμε τώρα για το πρώτο πανάρισμα. Θα το πανάρουμε 2 φορές. Το πρώτο είναι αυτό. Θέλουμε 2 φλιτζάνια αλεύρι, 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο βασιλικό, μισό κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο θυμάρι, μισό κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη. Πάρε αυτά. Θέλουμε τώρα 2 νομίζω κουταλιές της σούπας, ναι, όχι, 1 κουταλιά της σούπας πάπρικα γλυκιά, μισό κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο σκόρδο, 2 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και 2 κουταλάκια του γλυκού πιπέρι. Πάμε τώρα. Για το δεύτερο πανάρισμα θέλουμε 3 φλιτζάνια αλεύρι, 1 φλιτζάνι corn flakes σπασμένο και 4 με 5 αυγά. Corn flakes, για να δώσουμε να είναι κράτς και μπαμ. Και στο τέλος για τις πατάτες. Δεν έχει τόσο η αναλογία, η τεχνική έχει περισσότερη σημασία. Θέλουμε, εντάξει, για αυτή τη συνταγή 1,5 κιλό πατάτες και ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, δεν αυτά είναι. Δεν να φάει κάτι παρόμοιο τώρα. Αυτά είναι τα υλικά. Κοίτα, είναι έπος. Είναι έπος. Μα αλήθεια φαίνεται, τώρα. Φαίνεται σαν τηγανητό, αλλά είναι. Όχι, δεν φαίνεται σαν τηγανητό. Βάζεις στοίχημα και το χάνεις και κλαις. Λοιπόν, πρώτο βήμα. Όσο η Κατερίνα και ο Κρατερός τρώει, πάω εγώ να ετοιμάσω τη διαδικασία. Όχι, εννοώ, πραγματικά δεν έχω φάει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν έχω φάει αυτή τη συνταγή ποτέ, κατάλαβες. Πρώτη φορά το συναντάω μπροστά μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Το είχα ξαναδείξει πριν κάποιες εβδομάδες αυτή την τεχνική που ονομάζεται βουτυρόγαλο τύπου. Εντάξει, επειδή στην Ελλάδα δεν έχουμε βουτυρό, buttermilk λέγεται στα αγγλικά. Για να φτιάξουμε εμείς με γάλα. Το δικό μας buttermilk, βουτυρόγαλα δηλαδή, βάζουμε σε κάθε κούπα νερού, σε κάθε κούπα γάλατος, μία κουταλιά της σούπας ξύδι και, τώρα και το αφήνουμε, ναι, έχω εδώ το δεύτερο. Λοιπόν, αυτό για να επαναλάβω λέγεται buttermilk, εντάξει, είναι βουτυρόγαλα, έτσι λέγεται. Βουτυρόγαλα. Okay, και θα μας βοηθήσει. Με αυτόν τον τρόπο θα μαριναρούμε το κοτόπουλο, θα μαλακώσει και το ξυδάκι θα μαλακώσει ακόμα περισσότερο και τις ίνες παιδιά, είναι τόσο νόστιμο, συγγνώμη. Είναι τόσο νόστιμο, εντάξει, είναι καυτό. Είναι τόσο νόστιμο όμως που δεν μπορώ να περιμένω να κρυώσει και απλώς καίγεται το στομάχι μου τώρα μέσα. Ρεζίλι, ρεζίλι. Καταπίνω, καθώ θα βάλω τα γάντια μου και δεν μπορώ να σταματήσω. Τι να κάνω. Λοιπόν. Καταλαβαίνεις τι κάνεις. Καταλαβαίνεις την κατάσταση. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι θα κάνουμε. Έχουμε και λέμε. Έχουμε τα κοπανάκια του κοτόπουλου, τα οποία, να εξηγήσω λίγο ξανά, τι είναι το κοπανάκι. Το κοπανάκι το κάτω είναι μέρος το κάτω μέρος μπούτι. Από το μπούτι του κοτόπουλου. Ουψ, εδώ, εντάξει. Τι θα κάνουμε. Χωρίς καθόλου αλάτι και πιπέρι, θα τα βάλουμε σε μία σακούλα με ζύπ ή σε ένα μπολ. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή έχω επιλέξει να το βάλω σε ζύπ σακούλα, γιατί έτσι μαρινάρεται καλύτερα. Ωραία. Σηκώνουμε και περιχύνουμε το βουτυρόγαλα, το οποίο φαίνεται ότι είναι κομμένο, αλλά έτσι πρέπει να είναι. Πάνε αυτά από εδώ.
Ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλό. Σηκώνουμε τη σακούλα, βγάζουμε τον περιττό αέρα και κλείνουμε. Λοιπόν, τώρα, ιδανικά μαριναρούμε για 4 με 8 ώρες, πάω στο ψυγείο και με διαμαγείες βγάζω το άλλο. Εδώ είμαστε. Σεφ, πόσα μπουτάκια μπορούμε να φάμε? Όσα θέλετε. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι το κοτόπουλο, το οποίο είναι μαριναρισμένο περίπου 4 ώρες. Εμείς το βάλαμε από χθες το βράδυ, αλλά εδώ θα δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, το αφήνουμε αυτό λίγο στην άκρη και παίρνουμε να κάνουμε το πρώτο πανάρισμα. Γιατί έχουμε δύο πανάρισματα? Επειδή αυτή η συνταγή, το μυστικό της είναι τα μπαχαρικά που βάζουμε μέσα, αν κάνουμε ένα πανάρισμα και στην ουσία στον εξωτερικό φλοιό από το μπουτάκι μείνουν τα μπαχαρικά, θα καούν. Κατάλαβες? Οπότε στην ουσία τα βάζουμε, τα ενσωματώνουμε μέσα, πανάρουμε ξανά σε αυγό και πανάρουμε στο τέλος στη φρυγανιά, στο αλεύρι με το cornflakes για να δώσουμε μια έξτρα τραγανότητα. Οπότε, ναι, τους Αμερικάνους. Το πρώτο πανάρισμα έχει το μπολ με το αλεύρι. Στόχα αυτό. Και όλα τα μπαχαρικά τα ρίχνουμε μέσα. Αποξηραμένη ρίγανη, θυμάρι, αποξηραμένο βασιλικό, την πάπρικα, το σκορδάκι. Αποξηραμένο και το σκορδάκι. Το σκορδάκι, ναι, αλάτι και πιπέρι. Φέρτα. Πάνω αυτά. Ευχαριστώ. Τώρα, ανακατεύουμε λίγο εδώ καλά. Πολύ ωραία. Δεν είμαστε σίγουροι ότι... Όμως έχει... είναι... Είναι Αμερικανιά. Είναι για να χάνεις τον έλεγχο. Είναι για να χάσεις τον έλεγχο και να τα φας όλα. Κρατερέ, πώς πάμε? Πάρα πολύ, με πάρα πολύ ενδιαφέρον έχω να σου πω. Και επίσης διαπιστώνω πόσο ζουμερό. Ναι, πώς γίνεται. Και αφράτο και νόστιμο και μαλακό είναι μέσα. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Συμφωνεί και ο Θωμάς. Δείξτε το, Θωμά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο αλεύρωμα πανάρισμα. Στο οποίο θα ανακατέψουμε το cornflakes, το οποίο το σπάμε με τα χέρια μας σε αυτό εδώ το μέγεθος. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ είμαστε. Να είναι λίγο μικρά κομματάκια, σαν περίπου δύο φακές. Ανακατεύουμε και με έναν αυγοδάρτη, κρατερές. Έτσι, δώστε το στον αέρα. Φάε σαν το κουκλί, Replay. Λοιπόν, ανακατέψαμε το αλεύρι με τα cornflakes και έχουμε και εδώ περίπου 4 με 5 αυγά. Εντάξει, αυτό είναι με το μάτι θα το κάνουμε, όπως κάνουμε ένα πανάρισμα κανονικό. Λοιπόν, τώρα έχουμε και λέμε. Πάει αυτό. Βγάζουμε τα μπουτάκια κοτόπουλου από την μαρινάδα με το γάλα. Τα αφήνουμε να στραγγίξουν και το πρώτο βήμα είναι να τα ρίξουμε μέσα στο αλεύρι με τα μπαχαρικά. Καλύπτουμε από πάνω καλά. Η αλήθεια είναι ότι έχω κοιμηθεί λίγο. Ζουλάμε. Αλλά έχω αρχίσει και βλέπω. Και έχω παρεστήσεις. Τεινάζουμε. Βλέπω διάφορα πράγματα μέσα στο πλατό. Τεινάζουμε λίγο το κοτόπουλο να φύγουν από πάνω, να φύγει το περιττό αλεύρι, εντάξει. Μετά πάμε στο αυγό. Το αυγουλάκι. Τώρα έχουν μπει τα μυρωδικά που μας είπες ότι θέλεις να κρατηθούν μέσα και να μην καούν. Ακριβώς, γιατί εδώ, κοίταξε, το καλύπτουμε απ' έξω με το δεύτερο πανάρισμα, το οποίο είναι και τραγανό από το cornflakes, αλλά τα μπαχαρικά είναι μέσα στο κοτόπουλο. Εντάξει, είναι απλά μυστικά τα οποία κάνουν τη διαφορά όμως. Αυτό δεν είναι δύσκολο. Πανεύκολο είναι. Για να κάνεις αυτή τη συνταγή, πρέπει να το έχεις την προηγούμενη μέρα στο μυαλό σου για να βάλεις το κοτοπουλάκι σου με το βουτυρόγαλα. Ακριβώς. Εγώ να πω το εξής, παρένθεση. Αν κάποιος από εσάς που μας βλέπει το σπίτι τώρα και τρέχουν τα σάλια, μπορεί να το κάνει και σήμερα. Δεν χρειάζεται να περιμένετε από αυτό. Ναι, ρε παιδί μου, λέω τώρα, αλλά επειδή είπες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, γι' αυτό λέω. Ναι, το βράδυ το βάζουμε και τελειώσαμε. Πάμε να ξαναπαναλάβουμε λίγο τη διαδικασία. Έχουμε και λέμε να δείξω λίγο τα μπολ. Έχουμε το μπολ με τα μπαχαρικά, το αυγό. Και το μπολ με το αλεύρι και το cornflakes. Οπότε ξεκινάμε. Παίρνουμε. Έχω πέσει πάνω στο κοτόπουλο με τα χέρια το τρώω. Βγάζουμε από τη σακούλα το κοτοπουλάκι. Εδώ να πω το εξής. Το κοπανάκι, αν είναι πολύ μεγάλο, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Να το χαράξουμε λίγο έτσι ώστε να μπορέσει να ψηθεί λίγο πιο γρήγορα. Γιατί υπάρχουν κάποια μπουτάκια τα οποία είναι πιο μεγάλα. Εντάξει. Χαράζουμε 2-3 χαρακές με το μαχαίρι και έτσι η θερμοκρασία μπορεί να εισχωρήσει καλύτερα. Ρίχνουμε. Δεν βλέπεις, έτσι σε παρακολουθώ. Το καταλαβαίνω. Mm. Το φαγητό όλο βλέπω. Εγώ δεν σε παρακολουθώ, σε καμαρώνω. Μπαγάσα. Λοιπόν. Σατανά. Τεινάζουμε το περιττό αλεύρι. Πάμε τώρα ξανά στο μείγμα, στο χτυπημένο αυγό στην ουσία. Το σηκώνουμε, να πέσει το περιττό αυγό. Αυγό και μέσα στο δεύτερο πανάρισμα που είναι με τα cornflakes. Κολλάνε αυτά με το αλεύρι και είναι τέλειο. Λοιπόν, αλάτι. Έχω βάλει όσο αλάτι
είδατε στην κάρτα μέσα στο πρώτο μείγμα με τα μπαχαρικά. Οκ, okay, θα ήθελα άλλο λαδί. Μην βάλετε άλλο λαδί. Δεν λέω. Ακούω, δεν ακούω. Από το κράτ, δεν ακούω. Συγγνώμη. Είναι τόσο τραγανό που δεν ακούω. Τώρα, πάμε να δούμε το εξής. Τελειώσαμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Πάμε να δείξουμε τους τρόπους ψησίματος για να κάνουμε και γρήγορα τις πατάτες, οι οποίες είναι πραγματικά πανεύκολες. Λοιπόν, έχουμε δύο τρόπους ψησίματος. Ο πρώτος είναι ο κλασικός στο τηγάνι. Εντάξει, απλά επιβαρύνει περισσότερο με λιπαρά, επειδή τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι. Πρέπει και να τρώμε γευστικά, αλλά παράλληλα να μην το φορτώνουμε και στις θερμίδες, γιατί ο κόσμος θέλει να βγει παραλία. Μου στέλνετε, κάνε συνταγές με πιο λιγότερα λιπαρά. Ορίστε. Αλλά ανάλογα, ρε παιδί μου, ο καθένας μπορεί ακριβώς τον εαυτό του να έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Σωστά, σωστά. Πάμε να δούμε ποια είναι η διαδικασία για το κάθε ψήσιμο. Στο τηγάνι θα βάλουμε σε μια κατσαρόλα περίπου λίγο παραπάνω από τη μέση λάδι ή ελαφρύ ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο, καλύτερα ελαιόλαδο, και θα το δώσουμε θα το ανεβάσουμε τη θερμοκρασία, και αν δεν έχετε στις εμπειρίες θα σας πω έναν τρόπο πώς να ελέγξετε ότι το λάδι είναι στη σωστή θερμοκρασία. Αν το μάτι σας πάει, η εστία σας πάει από το 1 μέχρι το 9, θα το βάλετε περίπου για ένα 20 λεπτό στο 6 με το 7. Εντάξει. Θα πάρετε μία οδοντογλυφίδα και, εντάξει, σε αυτή την περίπτωση δεν θα υπήρξε κάτι άλλο εδώ μέσα. Θα ήταν μόνο το λάδι. Απλά εγώ τώρα έχω βάλει και τηγανίζω. Θα βάλουμε μία οδοντογλυφίδα μέσα στο λάδι, και αν η οδοντογλυφίδα αρχίζει και τσιτσιρίζει χωρίς τίποτα, το ξυλάκι μέσα, μάλιστα, σημαίνει ότι το λάδι μας είναι έτοιμο. Okay. Προσθέτουμε το κοτόπουλο. Αυτό είναι γενική συμβουλή, φαντάζομαι, ναι, με την οδοντογλυφίδα. Βλέπεις εδώ πόσο τέλειο είναι. Αν δεν το βλέπω εγώ πόσο τέλειο είναι. Κάνε πολλά, γιατί εδώ έχουν ήδη αρχίσει να τα τρώνε. Λοιπόν, το ψήσιμο στο λάδι είναι 15 με 20 λεπτάκια, εντάξει, στη θερμοκρασία 180 βαθμούς. Στο φούρνο τώρα, προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200... Στην τοποθεσία φούρνος. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 210, εντάξει, και έτσι όπως είναι τα μπουτάκια, τα βάζουμε σε ένα ταψί, που ιδανικά, όπως αν μπορούμε να δείξουμε λίγο στο πλάνο, το έχω εδώ πέρα, θέλουμε σχάρα και από κάτω το ταψί, έτσι ώστε να μπορέσει να τραγανίσει γύρω-γύρω ακριβώς. Αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει. Έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει ο αέρας από κάτω, και επίσης τα ζουμάκια τα οποία θα βγουν από το κοτόπουλο να πέσουν στο τηγάνι, στο ταψί, και να μην πανιάσουν. Λοιπόν, έχει ακόμα μπουτάκια στη σχάρα. Στο φούρνο θα ψήσουμε στους 200 με 210 για περίπου 20 με 25 λεπτά. Okay. Πρέπει να τα τεινάξετε καλά με το αλεύρι, γιατί ίσως όταν ανοίξετε το φούρνο θα υπάρξουν κάποια άσπρα πάνω στο αλεύρι. Οπότε με ένα καλό τίναγμα γλιτώνουμε από αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε τώρα για το τελευταίο βήμα, το οποίο είναι οι πατάτες. Πανεύκολες. Πανεύκολες είναι. Πανεύκολες. Παίρνουμε τις πατάτες εδώ. Τις έχω καθαρίσει από πριν. Και τις κόβουμε στο μέγεθος της τηγανητής πατάτας. Ευτυχώς που είμαι στη γράμμωση. Και έτσι πρέπει να τρώω πρωτεΐνη, δεν είναι αλλιώς, δεν, τι θα λοιπόν, κάνω. Κλατερέ, ναι, άκου να δεις τώρα. Ναι, σεφ. Βάζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε αυτό εδώ το μέγεθος που είναι κλασικές τηγανητές πατάτες. Ναι, σεφ. Επίσης, μπορείτε, αν ξέρετε τις πατάτες σας ότι είναι από ένα μέρος το οποίο τις εμπιστεύεστε. Από τζάκι. Από τζάκι, ναι. Μπορείτε να τις βάλετε με τη φλούδα, να τις πλύνετε καλά, και στη συνέχεια να μην τις ξεφλουδίσετε, να τις κόψουμε με τη φλούδα που είναι ακόμα πιο ωραία. Ναι, σεφ. Τώρα, αν μπορείς να μου δώσεις εγώ, το ταψί, σεφ, εγώ. Βάζουμε τις πατάτες με το που τις καθαρίσουμε και τις πλύνουμε καλά με νερό, τις βάζουμε σε μια κατσαρόλα και τη γεμίζουμε με κρύο νερό. Εντάξει, υπάρχει ένας κανόνας ο οποίος λέει το εξής. Όσα λαχανικά φυτρώνουν κάτω από το έδαφος, τα ξεκινάμε σε κρύο νερό. Όσα λαχανικά είναι πάνω από το έδαφος, τα βάζουμε σε βραστό νερό. Άλλη μία. Άλλη μία. Λοιπόν, παιδί μου, η πατάτα είναι κάτω από το έδαφος. Θα το πει άλλη μία ο άνθρωπος για να το ακούσει. Γιατί δεν μπορώ εγώ να το πω, να δείξω ότι το έμαθα. Η πατάτα φυτρώνει κάτω από το έδαφος. Την πατάτα την αρχίζουμε με κρύο νερό και μετά με ζεστό. Να σου πω, το παντζάρι που είναι μισό-μισό, τι θα κάνουμε. Το παντζάρι με χλιαρό νερό το ξεκινάς. Το παντζάρι το βάζει μέτρη γιατί δεν ξέρουμε. Λοιπόν, να το ξαναπαναλάβω. Όσα λαχανικά φυτρώνουν κάτω από το έδαφος, δηλαδή. Σεβασμός κανένα σε μένα που έχω έρθει πτώμα. Καρότα, πατάτες, παντζάρια, το μισό, ο βολβός, τα οποία είναι κάτω από το έδαφος, για να τα μαγειρέψουμε σε νερό, να τα βράσουμε δηλαδή, τα ξεκινάμε από κρύο νερό. Δηλαδή, βάζουμε την πατάτα μέσα στην κατσαρόλα, μετά προσθέτουμε το νερό και από εκεί ανεβάζουμε τη θερμοκρασία. Αντίθετα, όσα είναι πάνω από το έδαφος, δηλαδή τα φύλλα από το παντζάρι, δεν θα τα βάλουμε σε κρύο νερό, τα οποία είναι εκτός, θα τα βάλουμε σε βραστό νερό. Καταλαβες. Τώρα, τελειώνουμε πολύ γρήγορα. Βράζουμε τις πατάτες σε σημείο να τρώγονται, κοίταξε, αλλά να μην έχουν σπάσει. Okay. Βλέπεις, τελειώνει αυτή τώρα, αλλά δεν έχει σπάσει. Τις αφαιρούμε. Να σου κρατάω εγώ. Ναι, τις αφαιρούμε από την κατσαρόλα. Είναι πολύ σημαντικό να μην έχουν σπάσει για να μπορέσουν να φαίνονται ολοκληρωμένα σαν
τηγανιτές. Εδώ χρειάζεται το εξής. Μην παραξενευτείτε, θα βάλετε το φούρνο τέρμα στον αέρα, όσο πάει. 250-250. Λοιπόν, γιατί αυτό που πάνω, θέλουμε... Πάνω, μέση, κάτω, πού το βάζεις? Στο κέντρο. Στο κέντρο. Στο κέντρο με μία λαδόκολα. Βάλτε μία λαδόκολα, γιατί αν δεν βάλετε λαδόκολα θα κολλήσουν στο κάτω μέρος του ταψιού. Και δεν το θέλουμε αυτό, θα χαλάσουμε το αποτέλεσμα. Ωραία. Αφήνεις τώρα ένα λεπτάκι εδώ. Τι άλλο θα πολύ κάνεις? Πολύ ωραία. Ραντίσουμε με λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Εντάξει, δεν θέλουμε να το πεπαρίνουμε πάρα πολύ. Προσθέτουμε αλάτι. Και όπως είπα, θα ψήσουμε στο φούρνο στους 250 βαθμούς. Εντάξει, προσέξτε, 250 βαθμούς για περίπου 20 με 25 λεπτά, ανακατεύοντας ενδιάμεσα, έτσι ώστε να πάρουν ένα ωραίο χρυσαφένιο χρώμα. Αυτό που θέλουμε στην ουσία, η πατάτα αυτή τη στιγμή τρώγεται, θέλουμε να τη δώσουμε την τραγανότητα απ' έξω, οπότε θέλουμε πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτή η τραγανότητα. Αυτή η τραγανότητα.